Της πρότεινα να έρθει στο σπίτι μου να κοιμηθεί. Για να μην την ενοχλήσω, θα πήγαινα σε ένα φίλο. Της πρότεινα κάποιο ξενοδοχείο, της υποσχόμουν πως δεν θα ανέβαινα μαζί στο δωμάτιο. Δεν θυμάμαι τι άλλο της πρότεινα. Θυμάμαι όμως τα μάτια της. Θυμάμαι δηλαδή πόσο όμορφη ήταν. Είχα μάτια διπολά, ενόχα και τροφαλά. Μάτια που δεν με ρωτήσανε, αν τρέλα με κατακτήσανε. Με κάψω όμως μια φωτιά, από πράσινη ματιά, που το ξέρω θα με καίει, ως τα γυρατιά. Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλε φαρίδες με έχουνε κάνει τρελό. Καρδιά μου να ξέρεις τα μάτια που είδες πως δεν θα σου βγουν σε καλό. Δεν έχετε βαλίτσα, ενδιαφέρθηκα. Την έχω δώσει για φύλαξη, μου απάντησε. Σας έχουν το χρώμα, το πράσινο φως. Το γεγονός είναι ότι την άφησα στην αίθουσα αναμονής του σταθμού. Μάτια με μπλε βλε φαρίδες, με μάθανε πως να αγαπώ. Καθώς γύρισα στο σπίτι μου, σκέφτηκα πως θα ήταν ευχάριστη έκπληξη αν έφτανα στην Ποχωρίτσα πριν από το τρένο και την περίμενα εκεί. Για ποιο λόγο, δεν ήξερα. Μάλλον η συντροφιά, μάλλον η ανάγκη. Έκανα στροφή και βρέθηκα πάλι στο σταθμό. Στις πληροφορίες μου είπαν πως η Ποχωρίτσα ήταν στο δρόμο για την Κρακοβία. Στρίβεις δεξιά, ύστερα πρέπει να ρωτήσεις. Διαδρομή 232 χιλιόμετρων. Ο δρόμος από τη στροφή μέτριος, μετά γίνεται πιο δύσκολος, αλλά γενικά καλός. Και πότε φτάνει το τρένο? Στις 10:27 ακριβώς. Να μην τα πολυλογώ και πάλι, βρέθηκα στην Ποχωρίτσα στις 9 το πρωί. Σταμάτησα στο πανδοχείο. Ρώτησα αν υπήρχε δωμάτιο ελεύθερο. Εκεί που αφήσατε το αυτοκίνητό σας, μου είπε ο πανδοχέας, εμποδίζεται. Περιμένουμε το φορτηγό με τα υλικά. Είναι καιρός για επισκευές στο κτίριο. Έσπευσα να το μετακινήσω. Δεν έπαιρνε μπροστά με καμία δύναμη. Το έσπρωξα λίγο πιο πέρα και πήγα με τα πόδια στο σιδηροδρομικό σταθμό. Το πρακτορείο θολό και κρύο. Κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν άγριο φίδι γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές. Αγόρασα μια μπαγιάτικη εφημερίδα για να περάσει η ώρα. Απόψε μοιάζουμε κι δύο, πιο πίσω εγώ και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει πουθενά. Στην αίθουσα αναμονής ήμουν μόνος.
μια σόμπα έκαιγε. Το πρακτορείο θολό και κρύο. Κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σ' ένα άγριο φίδι γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές. Και το ρολόι στον τοίχο είχε σταματήσει. Ξαφνικά από το μεγάφωνο που βρισκόταν πάνω από το ρολόι άκουσα «Attenzione! Ειδοποιούνται οι κύριοι επιβάτες για το τρένο για Βαρσοβία. Θα καθυστερήσει επί 2 λεπτά. Θα βυχθεί στις 10 και 29. Ακριβώς. Θα αναχωρήσει αμέσως για το Πρεσμίλτς». Περιττό να πω ότι το τρένο δεν έφτασε ποτέ. Άντρα και γείτονα και φίλε, στη φτώχεια και στην προσφυγιά, μια παγωμένη σπίθα στείλε, σου την κάνω πυρκαγιά. Και πως στην Ποχωρίτσα δεν υπήρχε συνεργείο για να επισκευάσω το άτιμο το σαράβαλό μου. Που δεν θα μείνει πια κανεί. Ούτε ήρθε ποτέ το τρένο από το Πρεσμίλτς. Με πάλι ανθρώπι στο κήπο της Γεστημανής. Κανείς δεν έλεγε πως οι ταραχές στη Βαρσοβία είχαν παραλύσει τις συγκοινωνίες. Τύχημα είναι ότι βρήκα δουλειά στην κοπερατίβα της Μποχωρίτσα. Πούλησα το σαράβαλό μου στο διευθυντή και αυτός το πούλησε ύστερα σε κάποιον από το Πρεσμίλτς για να συμπληρώσει το ποσό και να βγάλει διαβατήριο για την Αμερική. Και όπως πάνε τα πράγματα, δεν αποκλείεται να γίνω σταθμάρχης της Μποχωρίτσα. Έχω βρει τον τρόπο και ετοιμάζομαι να παντρευτώ και την κόρη του σταθμάρχη. Μαθαίνω και τα ντόπια δρομολόγια. Ντισίτς, Κουβίνοβο, Μπογίτσινα, Στεπάνοφσκα, Νόβα Στάροβα, σύνορα. Και από την άλλη μεριά, Κραστιόνε, Κουσνίβιτς, Γκαλίνικα, Στούρα, διασταύρωση για το Λβόφ. Α, και θα φτιαχτεί κάποτε και η γραμμή για το μοναστήρι της Τσεστόσκοβα και θα πάω να προσκυνήσω τη χάρη της. Την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Δευτερόλεπτα βαριά στους λεπτοδείχτες. Ζητώντας
κάτι. Πουλα μη γίνεται, πουλα αυτό κι οφθαλμα πάτη. Το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Σκριμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Νυχτερινές σελίδες. Διαβάσαμε την μικρή ιστορία του Φίλιππου Δρακονταϊδή, σταθμάρχης της Μποχωρίτσα. Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Πιτροπογιαννάκης.